Κρατάει την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Πολύ ωραία σέντρα. Δεν προλαβαίνει μπάλα στο δοκάρι από τον Γεωργιάδη. Από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Πολύ καλή στιγμή για την ελληνική ομάδα στο 23. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Η σέντρα του Μπασινάη, κεφαλιά από τον Λιμπερόπλο. Περνάει μπάλα στον Χούτο. Το σούτ από τον Χούτο. Η μπάλα μόλις out. Λιμπερόπλος. Περνάει μπάλα για τον Καρακούνη. Και να δούμε. Καρακούνης καθυστερεί, μαρκάρεται. Τελικά θέλει να δώσει για τον Χούτο που δεν είναι σε θέση offside. Καλό κοντρόλ το σουτ. Η κόντρα πάνω στον τυχήνο τον προσωπικό του αντίπαλο. Νέο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Σέντρα καλή τώρα εδώ για τον Γιωργάτο. Νέα σέντρα του Γιωργάτου για τον Χούτο που είναι μόνος του. Εκπληκτική επέμβαση από τον Νιέμι. Φάση που συνεχίζεται. Για να δούμε εδώ ο Λιμπερόπλος. Βγάζει ξανά στον Γιωργάτο. Γιωργάτος που έκανε την προσποίηση. Θα βγάλει και τη σέντρα. Η μπάλα στην αγκαλιά του Νιέμι. Κοιτάξτε εδώ. Το μονοκόμματο σούτ από τον Χούτο. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Άγγελος Μπασίνας. Για να δούμε. Στο δεύτερο δοκάρι ο Γιωργάτος. Το σούτ, οι κόντρες. Νέο σούτ εκεί από τον Ζουνίδη. Έχω την εντύπωση ναι, είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να ανοίξει το σκορ στο 36. Κοιτάξτε ξανά εδώ την φάση. Ζουνίδης θα σουτάρει από το ύψος του πέναλτι. Κοίταξε μια κόντρα, έχουμε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε από τον Καραγκούνη. Δυνατό σουτ. Άστοχο από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Χίπια. Και τον Ιωχάνσον, η κεφαλιά του για τον Κόλκα. Κεφαλιά όμως και από τον Μπασινά που γύρισε τον Νικοπολίδη. Δεν θα χάσει την μπάλα, χωρίς να υπεπέζεται. Δεν υπάρχει offside, ο Λιτμάνεν που βγαίνει απέναντι στον Νικοπολίδη. Για να δούμε. Καθυστερεί ο Λιτμάνεν. Θα προλάβει εκεί ο Ζουνίδης. Σώζει την εθνική ομάδα. Ίσως καλύπτει ο Μπασινάς. Ίσως καλύπτει ο Μπασινάς. Ναι. Παρατζόγλου για τον Καραγκούνη. Να δούμε ο Καραγκούνης. Θα κάνει την προσποίηση. Κρατάει και την μπάλα. Βγάζει και τη σέντρα για τον Κούτο. Κάνει το κοντρόλ. Σουτάρει. Ξανά αυτός ο Νιέμι. Κοιτάζει το ρολόι το Κολίνα. Και θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Νούμελα για τον Λιτμάνεν. Πρέπει να προσέξει εδώ η ελληνική ομάδα. Θα βγει ο Νικοπολίδης. Θα μαζεύσει την μπάλα. Η πάσα για τον Χούτο είναι καλή. Για να δούμε. Ο Χούτος άφησε την μπάλα να φύγει. Την πρόλαβε. Κάνει την τριπλά. Θα κάνει και τη σέντρα. Η κεφαλιά του Γεωργιάδη. Η μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ανοίξει το σκορ στο 58. Χούτος. Ωραία πάσα για τον Λιμπερόπλο. Λιμπερόπλος κάνει την προσποίηση. Θέλει να πλασάρει. Βάλει στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ στο 59. Στο 59 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η εθνική μας ομάδα ανοίγει το σκορ ύστερα από αυτό τον έξοχο συνδυασμό ανάμεσα στους δύο προωθημένους, τον Χούτο και τον Λιμπερόπλο. Ο Λιμπερόπλος είδε τον Νιέμι εκτός εστίας, ψύχρεμα τον πλάσαρε, του πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι και τα χέρια του, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της Φιλανδίας για να γίνει έτσι στο 59 το Ελλάδα-Φιλανδία 1-0. Και ξανά η φάση. Κοιτάξτε, ο Λιμπερόπλος έχει δει έξω από την εστία του τον Άριστο μέχρι εκείνη την ώρα Νιέμι. Και από μία ακόμα κάμερα της ΕΡΤ το πολύ όμορφο γκολ του Νίκου Λιμπερόπλου. Χίπια την κεφαλιά. Η κόντρα. Νέο σούτ από μακριά. Ξεμαρκάστο ο Λιτμάνεν. Νούρμελα. Η σέντρα του. Η κεφαλιά, μπάλα είναι out, η κεφαλιά που έγινε από τον... Από τη Γερμανία είμαστε πλέον στη δεύτερη θέση και θέλουμε νίκη στην Αλβανία. Α, πάμε καλά. Μαγάρι. Οι εθνικές ομάδες Ανδρών και Ελπίδων ξεπέρασαν το εμπόδιο των Φιλανδικών και αναχωρούν αύριο το πρωί για την Αλβανία με μοναδικό στόχο 2 νίκες στα 2 παιχνίδια. Η ουσία μετράει και η ουσία είναι πως η εθνική με το 1-0 επί των Φιλανδών έβαλε στο βαθμολογικό σακούλι της τους 3 πρώτους πόντους και συνεχίσει με αισιοδοξία την προσπάθεια για πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002. Η Φιλανδία στο δεύτερο ημίχρονο εγκατέλειψε το παιχνίδι που γνώριζα μέχρι σήμερα. Έβγαλε τον ταχύτατο Κόλκα.
και δεν προσπάθησε να μας δημιουργήσει ρήγματα από τα πλάγια, προσπάθησε να μεταφέρει όλο τον όγκο του παιχνιδιού μέσα στην περιοχή μας. Ο Βασίλης Τσάρτας, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ρωτήθηκε για τη νίκη της Γερμανίας μέσα στο Γουέμπλι, αποτέλεσμα που οδήγησε σε παρέτηση τον Κέβιν Κίγκαν. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η Εθνική Ελλάδος. Από εκεί και πέρα οι άλλες ομάδες έχουν τους στόχους τους. Εμείς όμως δεν πρέπει να κοιτάμε τους άλλους, πρέπει να κοιτάμε εμάς. Αν εμείς παίρνουμε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εκεί πάνω για να κυνηγήσουμε κάτι καλό. Ο Γιάρη Λίτμανε παραδέχθηκε πως η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. First hour we haven't played so well and Greece team was better and last half an hour we played much better but we didn't score and I think the better team won. Επόμενος αντίπαλος η Αλβανία την Τετάρτη στις 9 στο Μουσταφά και Μάλκον Τιράνο. Κάθε παιχνίδι δεν είναι μόνο η Αλβανία, κάθε παιχνίδι το ίδιο είναι και πρέπει να κερδίσουμε.